Στο New Greek TV βρέθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τράγκας. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής μίλησε για όλους και για όλα. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί για τη γυναίκα της ζωής του, για το τι τον έφερε στην κορυφή, αλλά και για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της Ελλάδος. Ωραία. Έχω έρθει πολλές φορές στη Νέα Υόρκη. Πιστεύω ότι η Νέα Υόρκη, αν δεν είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου, είναι τουλάχιστον η Μέκα όλη του κόσμου. Είναι μια πόλη που δεν σταματάει να κινείται και να ζει 24 ώρες το 24ωρο. Είναι αυτό που λένε ότι αν δεν βρεις κάτι στο νησάκι, τότε δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Οι ομογενείς μου φέρονται καλά. Οι εκπομπές μου, οι ραδιοφωνικές εκπομπές μου εδώ και δεκαετίες μεταδίδονται και αναπαράγονται από τα τοπικά μέσα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι μόνο από εδώ, και στην Αυστραλία και στον Καναδά, νομίζω. Και φυσικά έχω τουλάχιστον πιστεύω ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ομογενών με συμπαθεί λόγω της μακράς ιστορίας μου στο ραδιόφωνο. Και επειδή το ραδιόφωνο είναι συντροφιά, όταν με βλέπουν, με αναγνωρίζουν και αρχίζουν να με ρωτάνε για την πατρίδα, για τα πολιτικά. Ορισμένες φορές απαντάω, ορισμένες φορές δεν απαντάω, γιατί οι περισσότεροι ρωτάνε τα ίδια πράγματα, όπως και εγώ. Πάντα αγαπούσα περισσότερο το ραδιόφωνο. Εγώ είμαι άνθρωπος των εφημερίδων, μεγάλωσα με τις εφημερίδες. Μπήκα στις εφημερίδες το 1965. Και είμαι άνθρωπος του χαρτιού, δηλαδή του μελανιού. Πήγαινα το βράδυ στα πιεστήρια και μύριζα τη μυρωδιά της εφημερίδας που τυπωνόταν μαζί με το μελάνι και το χαρτί. Αργότερα όμως μπήκα στο ραδιόφωνο, αγάπησα το μικρόφωνο, αγάπησα τη φωνή μου, αγάπησα τον κόσμο που με άκουγε κάθε πρωί. Έμαθα ραδιόφωνο χωρίς να περάσω ειδική σχολή. Απέκτησα μια δική μου τεχνοτροπία στο ραδιόφωνο. Άλλοι λένε ότι κάνω ένα σόου το πρωί. Άλλοι λένε ότι ξέρω εγώ το γεμίζω διάφορους ήχους που κάνουν ευχάριστο το πρόγραμμα που ακούγεται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δούλεψα, αν θυμάμαι καλά, ή έφτιαξα ή δούλεψα ή κατασκεύασα ή διεύθυνα περισσότερα από 17 ραδιόφωνα. Με τελευταίο τώρα, νομίζω κλείνω 2 χρόνια, έκλεισα 2 χρόνια, πάω στο 3ο, στα παραπολιτικά. Δούλεψα δεκαετίες στην τηλεόραση, έκανα πάρα πολλές, χιλιάδες εκπομπές. Είναι ένα άλλο πράγμα. Θα έλεγα και εκεί πρέπει, εγώ αφήνω τον εαυτό μου να είναι παράλληλα με τη δημοσιογραφία και ηθοποιός. Να είμαι, δηλαδή, αφήνω τον εαυτό μου να γίνεται θεατράλ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση για να μπορώ να αποδίδω τα γεγονότα. Δεν το κρύβω, το κάνω χρόνια. Ίσως δεν μπορώ να αξιολογήσω την υποκριτική μου δυνότητα, αλλά δεν μπορώ να μεταδώσω μια άσχημη είδηση γελώντας. Και δεν μπορώ να μεταδώσω, αν θέλετε, μια πάρα πολύ καλή είδηση κλαίγοντας. Δεν γίνεται. Και επομένως και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο προσπαθώ να χρωματίσω τη φωνή μου ή το ύφος μου όταν με βλέπει η κάμερα. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, είναι κατεχόμενη γη. Είναι η χώρα που έδωσε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και η οποία στερήθηκε την ελευθερία της, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει εισαγόμενη νομοθεσία, κατά τη γνώμη μου, επομένως δεν αποφασίζει η ίδια για την τύχη του λαού της. Είμαι σαφώς αντιμνημονιακός, είμαι απέναντι σε αυτό που λέγεται αποικιοκρατία. Η Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε αποικία. Πιστεύω ότι θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να ανακτήσει την ανεξαρτησία της, εκτός αν γίνει μια μαζική ειρηνική επανάσταση και ξεφύγουμε από αυτό το σικέ εκλογικό παιχνίδι. Τα κόμματα που ανήκουν στο περίφημο ευρωπαϊκό μνημονιακό τόξο, είτε ψηφίσει το ένα είτε ψηφίσει το άλλο, πάλι τις οδηγίες της κυρίας Μέρκελ και της καγκελαρίας θα ακούσουν. Επομένως, προσωπικά έχω λίγες ελπίδες για το σήμερα και το αύριο. Εκτός αν αποφασίσει η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, να ξαναδώσουν την ελευθερία, την ανεξαρτησία που είχε η χώρα μας, πράγμα που βλέπω απίθανο. Η Ελλάδα έχει κατακτηθεί, έχει αέναο χρέος, το οποίο συνεχώς μεγαλώνει, έχει περάσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα υπερταμείο και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία αποσύνθεσης, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν μπορεί να αμυνθεί όταν τη ζητάνε πράγματα που αφορούν κυριαρχικά τις δικαιώματα. Π.χ. ας πούμε, ζήσαμε το Σκοπιανό. Τα Σκόπια θα μπορούσαν να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς η Ελλάδα απαραίτητα να αναγνωρίσει γλώσσα και Μακεδονία, ταυτότητα, με συγχωρείτε,
και όλα τα άλλα που αναγνώρισε ότι είναι παγκόσμια και μοναδικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του γειτονικού κρατηδίου. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πρόσκληση για το ΝΑΤΟ και εμείς, χωρίς να πούμε στον κύριο Ζάεφ ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα μακεδονικό ή μακεδονική ή μακεδονικά και τάξει όλα εσύ. Ναι, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βγαίνει πολλές selfie φωτογραφίες, αλλά αμφιβάλλω αν θα βρει την ψήφο του πάνω από τη Λάρισα. Γιατί, ξέρετε, το να λες ας πούμε στους συνταξιούχους αλλεπάλληλες φορές σου κόβω τη σύνταξη, είναι πάρα πολύ τοξικό, είναι πάρα πολύ οδυνηρό, είναι πόδινο, αλλά το δόγμα του σοκ, δηλαδή το μνημόνιο στην Ελλάδα, κατάφερε να παθητικοποιεί τις μάζες. Το να λες όμως στους Έλληνες ότι δίνω το όνομα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας στο ΖΑΕΦ, είναι κάτι που είναι μαχαίρι στην καρδιά, πολύ βαθιά. Και αυτό δεν θα το συγχωρέσουν ούτε οι Έλληνες κάτοικοι της Βορείου Ελλάδος, ούτε οι Μακεδόνες μας, ούτε κανένας Έλληνας. Δεν πιστεύω ότι θα το συγχωρέσουν ούτε οι νησιώτες, ούτε οι κριτικοί, ούτε κανένας. Τσίπρας ξεγέλασε τον κόσμο κατά τη γνώμη μου, τον εξαπάτησε πλήρως, ξεκίνησε ο Τσε Γκεβάρα και έφτασε στο σημείο να είναι ο καλύτερος υπηρέτης του πολυεθνικού κεφαλαίου. Θα έλεγα και εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και εγώ είμαι υπέρ, αν θέλετε, του ήπιου καπιταλισμού, αλλά είμαι εναντίον του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή, ο Τσίπρας εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του Βερολίνου. Εξυπηρετεί ίσως ή καθοδηγείται από συμφέροντα πολύ μεγάλου κεφαλαίου και θα έλεγα ότι οι πράξεις τις οποίες κάνει είναι ούτε λίγο ούτε πολύ ανθεληνικές. Δεν πιστεύω ότι ένας σοβαρός άνθρωπος, νέος στην ηλικία, οικογενειάρχης με δύο παιδιά, μπορεί ξαφνικά να ξυπνά ένα πρωί και να λέει «Οπ, θαύμα, μυράκολο, πάμε να φτιάξουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί εγώ θα με ευγνωμονούν οι Έλληνες, εγώ είμαι συνομιλητής της ιστορίας, θα με ευγνωμονούν οι Έλληνες και οι επόμενες γενναίες τους» και πάει και φτιάχνει μια συμφωνία χωρίς να ρωτήσει κανένα. Μα κανένα. Ούτε δημοψήφισμα, ούτε νοπή λαϊκή ετοιμιγορία μέσα από εθνικές εκλογές. Βέβαια, θα μου πείτε, και την προηγούμενη φορά έκανε δημοψήφισμα και πήρε ένα απελώριο όχι και το έκανε ένα γιγαντιαίο ναι. Αλλά σας λέω, αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, δεν σας κρύβω, απογοήτευσε και εμένα κάπου. Τον είχα πιστέψει νεαρό, του είχα πάρει 2-3 συνεντεύξεις. Του είχα πάρει μια μεγάλη συνέντευξη για το Crash, του είχα πάρει άλλη μια για το Extra Channel. Τον είχα δει και παραμονές των συλλήψεων της Χρυσής Αυγής, στην παραμονή. Μου είχε δώσει την εντύπωση ενός ανθρώπου που ήθελε ή θα επεδίωκε να το παλέψει. Δεν πάλεψε τίποτα απολύτως. Νομίζω ότι παλεύει μόνο για το ίδιο όφελος, μόνο για τα συμφέροντά του, τα προσωπικά, τα πολιτικά και τα οικονομικά. Εγώ είμαι ένας πολύ εργατικός άνθρωπος. Δηλαδή, ξεκινώντας δημοσιογραφία το 1965, πρέπει να δούλευα περίπου 17 με 18 ώρες την ημέρα και κοιμόμουν σε ένα καναπέ πίσω από το διορθωτήριο της βραδινής της εφημερίδας. Με θυμούνται ότι κοιμόμουν με ένα σακάκι δερμάτινο που είχα από το μοναστηράκι, πολύ χοντρό, προβιά δηλαδή, πραγματική προβιά, την οποία έριχνα από πάνω μου για να μην κρυώνω το χειμώνα. Και κυρίως είχα και τη ζέστη που έβγαινα από τις λινοτυπικές μηχανές, γιατί τότε δεν υπήρχε φωτοσύνθεση με κομπιούτερ και τέτοια, τότε υπήρχε η λινοτυπία. Εκεί μεγάλωσα. Εκείνο που με έκανε, πιστεύω, γνωστό και αγαπητό είναι ότι δεν άλλαζα εύκολα θέσεις. Ήμουνα πάντα ένας παλαιοκαραμαλικός, κεντροδεξιός, αρκετά ήπιος κεντρός, κεντροδεξιός. Έχοντας μία αρχή, κάνε το λιγότερο κακό. Ήξερα ότι η δημοσιογραφία είναι μεγάλο όπλο από τότε που ήμουν νεαρός δημοσιογράφος και όχι πολύ γνωστός. Όταν έγραφα ένα κομμάτι, ήξερα ότι επηρεάζει τις ζωές ανθρώπων. Ακόμη και όταν έκανα αστυνομικό και έγραφα ένα κομμάτι, λάμβανα υπόψη μου την κατάσταση του δράστη του εγκλήματος. Έμπαινα, προσπαθούσα να μπω στη θέση του. Γιατί το έκανε. Γιατί βρέθηκε σε αυτή την θέση του εγκληματία, του κατηγορούμενου. Και τότε ακόμα. Θυμάμαι ότι έκανα συνεντεύξεις μέσα σε κελιά της αστυνομίας με δράστες διαφόρων ποινικών αδικημάτων και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί το έκανε. Αν ήταν ελλιπής η μορφωσή του, αν είχε γεννηθεί και είχε εγκληματικό ένστικτο, αν βρέθηκε πιωμένος στη φάση να μαχαιρώσει ή να σκοτώσει. Έκανα πάρα πολλά χρόνια αστυνομικό και αυτό ήταν μια μεγάλη εμπειρία. Περίπου 20-22 χρόνια κάθισα ελεύθερο και αστυνομικό.
εκείνο που το αξίωμα αυτό δηλαδή κάνει το λιγότερο κακό και προσπάθησε πάντα, δεν το πέτυχα, να πάρεις, να έχεις και την άποψη της άλλης πλευράς, με βοήθησε πάρα πολύ να ισορροπώ. Επίσης, πίστευα πάντα ότι είμαστε γήινοι, ότι οι δημοσιογράφοι είναι εφήμερα όντα. Ότι τη μια μέρα τους ξέρει ο κόσμος και την άλλη δεν τους ξέρει. Και έλεγα πάντα στον εαυτό μου ότι αυτό που μετράει σε αυτή τη δουλειά είναι η αντοχή. Η αντοχή στον χρόνο. Έβλεπα να ξερνάει το επάγγελμα πολλούς ανθρώπους που είχαν ξεκινήσει σαν και εμένα με περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη μόρφωση, γλώσσες. Και έβλεπα ότι τους ξέναγε το επάγγελμα σαν ξένα μοσχεύματα, σαν ξένα σώματα. Εγώ έλεγα από μέσα μου δουλειά πολύ, κλέβε δουλειά, όπως μου έλεγε ο Τάκης ο Σωτήρχος, ένας χρονογράφος. Κλέβε δουλειά, δηλαδή κάνε τα πάντα μες στην εφημερίδα. Και έτσι έμεινα, έγινα αρχισυντάκτης, μετά έγινα διευθυντής, μετά αγόρασα εφημερίδες. Μετά το ένα, ξέρετε, στη ζωή φαίνεται άλλο. Και όλα αυτά είναι μια ανάσα. Δηλαδή κάνεις. Αυτό είναι. Και ξαφνικά θέλεις να πεις τη ζωή σου. Δεν σκέφτεσαι ποιο θα είναι το επόμενο ρεπορτάζ, αλλά λες, έχω 54 χρόνια και θέλω να πω πράγματα που δεν τα είπα. Γιατί δεν τα είπα? Γιατί δεν πούλησα μια πηγή? Γιατί δεν τα είπα? Γιατί έκανα παρέα τον πρωθυπουργό? Γιατί δεν τα είπα? Γιατί δεν έπρεπε να τα καταγράψουν ξένες πρεσβείες? Γιατί δεν τα είπα? Γιατί εκείνη την ώρα είχα προσωπικά συμφέροντα. Εκείνη την ώρα δούλευα για κάποιους. Και τώρα όμως γράφω βιβλία. Τώρα φτιάχνω DVD μόνος μου. Και πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμα για νέους σαν και εσάς. Εμένα με αγοράζανε όλοι ως εξής. Πήγα να πιάσω δουλειά, ρώταγα τον καναλάρχη, τον διαπλεκόμενο, θέλεις κάποιον να προστατεύσουμε? Έχεις κάποια ειδικά συμφέροντα? Όχι, αγόρι μου, πες το όπως θες εσύ. Εγώ του ανέβαζα την ακροαματικότητα, σε πάρα πολλά ραδιόφωνα έφτασε σε παροξυσμική ακροαματικότητα, 67% στο Sky, 32-34% στον Flash, 24% στον Planet. Παροξυσμικές ακροαματικότητες, δηλαδή μονοπόλια ραδιοφωνικά στα FM. Και τώρα και στο Real που ήμουνα 16, 18, 20, 22. Πάντα χάνεις όταν μετακινείς, αλλά λίγο ξαναρχόταν ο κόσμος σε μένα. Και μετά με άλλαζαν. Μετά με αντάλλασαν. Δηλαδή είχα διέστηση ότι κάποια στιγμή το ραδιόφωνο που δουλεύω ή ο καναλάρχης ή ο επιχειρηματίας θα με ανταλλάξει με κάποιο δάνειο ή θα του κάνει μια χάρη η κυβέρνηση ή εκάστοτε κυβέρνηση και θα μου πει, ξέρεις αγόρι μου, πάρε τα λεφτά σου, γεια σου, μέχρι εδώ ήτανε. Έχει συμβεί πολλές φορές στη ζωή μου, υπήρξαν πηχαίοι τίτλοι που έφευγα από τηλεοπτικά δίκτυα ή από ραδιοφώνα, από ραδιόφωνα που δεν ήταν δικά μου, που προηγήθηκε η ανταλλαγή μου. Αν με ρωτάς επίσης, οι περισσότεροι διαπλεκόμενοι ήρθαν πάνω μου να του φτιάξω το ραδιόφωνο ή να κάνω αυτό που λέγεται στη δημοσιογραφία και στην επικοινωνία προσέλκυση κοινού. Με πληρώνανε πάντα πολύ καλά και με διώχνανε πάντα, δίνοντάς μου λεφτά καλά. Με διώχνανε. Το ξέρα. Μάλιστα πολλές φορές, μια εβδομάδα νωρίτερα, έτρεχα να βρω άλλη δουλειά γιατί είχα διέστηση χωρίς να μου πει κανείς τίποτα ότι θα με φάνε. Δηλαδή, το ένιωθα, ας πούμε, ότι μια κυβέρνηση πιέζει τον ιδιοκτήτη ή ο ιδιοκτήτης με ανταλλάσσει με κάτι. Κοίταξε, η δημοσιογραφία έχει σκιές. Η δημοσιογραφία έχει και πράγματα που τα ξέρεις για ένα διάστημα και δεν λες τίποτα. Τώρα, αν ξεκίναγα από την αρχή, ναι, ίσως θα άλλαζα κάποια λάθη που έκανα στο παρελθόν. Κάποιες υπερβολές, ίσως, σε κάποιες εκπομπές ή... Γενικά όμως, να σου πω την αλήθεια, τώρα όπως ήρθαν τα πράγματα, ευχαριστώ τον Θεό που είμαι γερός.
Έχω μόνο ζάχαρο, έχω διαβήτη. Στεφογυρνάω τον κόσμο. Κάνω ινσουλίνη. Δουλεύω σκληρά ακόμα. Δουλεύω σαν τρελός. Ορισμένες φορές μεταδίδω εκπομπές από τη Γαλλία όπου μένω. Μεταδίδω εκπομπές από την Αμερική και σήμερα το πρωί έδωσα εκπομπή. Μέσω κομπιούτερ τα δίνω. Γράφω τη φωνή μου. Σπικάρω. Έχω μάθει να σπικάρω και μόνο του μπροστά σε ένα καθρέφτη. Κρατάω ένα ρυθμό στο χέρι και στο πόδι και μπορώ να σπικάρω, να περάσει ο Καλαμαράκης από κάτω τη μουσική και να είναι ένα τέλειο πράγμα να νομίζεις ότι είμαι online, ζωντανός, την ίδια ώρα. Η τεχνολογία με έχει βοηθήσει πολύ. Και στρίφω γυρνάω τον κόσμο, έχω παντρευτεί αυτή τη γυναίκα, μου λέει να την ξαναπαντρευτώ, δύο φορές την έχω παντρευτεί, την ξαναπαντρευτώ άλλη μία, θα δούμε πού. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Από εκεί και πέρα που λες, η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα που αν δεν το εγκαταλείψεις εγκαίρως, εάν δεν το εγκαταλείψεις εγκαίρως, σε κρατάει μέχρι το τέλος το ξυνομένο.